Πώς είδατε αυτή την κίνηση από πλευράς Βλαντιμίρ Πούτιν και πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα όσον αφορά κυρώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και η θέση της Κύπρου μέσα σε όλο αυτό? Το πώς την είδα την κίνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει και τόση σημασία. Αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι πλέον η κατάσταση των πραγμάτων είναι ακριβώς η ίδια, τηρουμένων των αναλογιών, με αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο. Έχουμε κάποια ουτοκαλούμενα κρατήδια, τα οποία έχουν καταληφθεί από την Ουκρανία και τα οποία έχουν ανακηρύξει την ανεξαρτησία τους, με εισαγωγικά, και τα οποία πλέον αναγνωρίζει η Ρωσία. Είναι ακριβώς το ίδιο ότι έχει συνεβεί στην Κύπρο με το ψευδοκράτος και την αναγνώρισή του από την Τουρκία. Καιρός είναι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στην περίπτωση αυτή, ανεξαρτήτως των όσων καλών σχέσεων ή παραδοσιακών δεσμών υπάρχουν με την Ρωσία, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο γίνεται είναι έχουμε ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο προσομοιάζει με το κυπριακό και σε αυτό το ζήτημα πρέπει να πατήσει επιτέλους η Κυπριακή Δημοκρατία. Και να πει και το αυτονόητο ότι παρακολουθούμε έκπληκτη βασικά την αντίδραση της Ευρώπης, της διεθνούς κοινής γνώμης ή του διεθνούς παράγοντα, όπως αναλόγως πως το χαρακτηρίζουμε, να αντιδρά στην περίπτωση της Ρωσίας και να μην έχει αντιδράσει στην περίπτωση της Τουρκίας, πέρα από κάποια ευχολόγια τα οποία κατά καιρούς μας βομβαρδίζουν εδώ και δεκαετίες. Επομένως, το ζήτημα είναι εάν θα συνεχίσουν να τηρούνται 2 μέτρα και 2 σταγμά στα ίδια γεγονότα ή στις ίδιες πολιτικές καταστάσεις. Και νομίζω είναι ευκαιρία της Κυπριακής Δημοκρατίας να πει το αυτονόητο, ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να έχουν έναν χαρακτήρα αρχών πάνω στους οποίους θα στηρίζονται και ναι, να βάλουμε το στίγμα μας ως Κυπριακή Δημοκρατία. Κάποιες κυρώσεις να διαφοροποιηθεί ίσως η Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι ότου τα ίδια ακριβώς η ίδια συμπεριφορά επιδειχθεί εναντίον της Τουρκίας. Πρέπει επιτέλους αυτή την τουλάχιστον. Εννοείται να επανέλθουμε στο θέμα των κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Ασφαλώς, κοίταξτε, εγώ είμαστε από αυτούς που διαφωνούμε με αυτή την προσέγγιση του Προέδρου Αναστασιάδη. Επειδή δεν μας βγήκαν οι κυρώσεις, διότι δεν τα χειριστήκαμε σωστά, ή τουλάχιστον δεν μας άκουσαν οι Ευρωπαίοι οι άλλοι συνεργάτες, φτάσαμε στο άλλο άκρο, τον ΜΟΕ. Δηλαδή, είτε άσπρο είναι κάτι ή μαύρο, δεν υπάρχει διάμεση κατάσταση. Ασφαλώς. Είναι εφόσον αυτή τη στιγμή ο διεθνής παράγοντας μιλά για κυρώσεις. Κυρώσεις εναντίον μιας χώρας η οποία αναγνωρίζει, προκάλεσε και αναγνωρίζει κάποια ψευδοκράτη. Αυτά τα ζητούμενα είναι ακριβώς ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο. Επομένως δεν μπορούμε να έχουμε ή να παρακολουθούμε απαθείς. Εμείς να λέμε για ΜΟΕ, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και όλοι οι άλλοι να σκίζουν τα ημάτια τους εναντίον της Ρωσίας. Επαναλαμβάνω, είναι πολιτικό το ζήτημα και ως τέτοιο θα πρέπει να το δούμε. Είναι ευκαιρία η Κύπρος να θέσει, όχι να εκβιάσει οτιδήποτε μπορεί να λεχθεί, να διαφοροποιηθεί τουλάχιστον σε κάποιες από τις κυρώσεις οι οποίες ακουστούν, ότι αυτού του είδους οι κυρώσεις θα πρέπει πρώτα να εφαρμοστούν και στην περίπτωση της Τουρκίας πριν την περίπτωση της Ρωσίας. Κάτι να συζητηθεί έστω, να φανεί, να προκληθεί ένα ζήτημα, ότι αυτό το ζήτημα της Ρωσίας δεν διαφοροποιείται, δεν είναι καθόλου διαφορετικό από την συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στην Κύπρο. Ναι. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη και να παρακαλάμε τον Τατάρ να του προσφέρουμε τη ΟΦΗΡ Κύπρου, το αεροδρόμιο της Τύμπου, περιμένοντας ότι θα μας ακούσει ή θα την κατευθεί
και θα ξεκινήσει ένα διάλογο ο οποίος προφανώς για να ξεκινήσει απέριση της κυριαρχικής ισότητας, ας το κάνουμε. Δυστυχώς είναι κάποια λάθη τα οποία επαναλαμβάνω. Επανέρχομαι σε εσάς κύριε Ευσταθίου. Θέλω να συζητήσουμε λίγο για τα ΜΟΕ. Έτσι. Εσείς είστε εναντίον, αντιλαμβάνομαι, και θέλουμε να ακούσουμε στη συνέχεια και την άποψη του κυρίου Δαμιανού, ακριβώς γιατί διάβασε αυτό το άρθρο. Ναι, κύριε Ευσταθίου. Ναι, καταρχάς να πω κάτι για να ολοκληρώσω το ζήτημα με τις κυρώσεις. Ναι. Αυτή τη σήμερα που μιλάμε, προφανώς και αύριο και μεθαύριο, όλος ο πλανήτης θα μιλά για τις κυρώσεις που θα πρέπει να επιβληθούν στην Ρωσία. Ελπίζω σε αυτό το διάλογο, τη συζήτηση, να μπει επιτέλους έστω ένα ψήγμα και Κυπριακού. Ναι. Να λεχθεί επιτέλους και από την κυβέρνησή μας ότι ξέρετε αυτό το οποίο συζητάτε είναι αυτό το οποίο εμείς ζητούσαμε και ζητούμε τόσα χρόνια και βεβαίως και συμφωνούμε για τη διατήρηση και την ενίσχυση του διεθνούς δικαίου και ασφαλώς θα μας βρείτε βεβαίως αυτά συμμάχους και συνεργάτες. Όμως επιτέλους θα πρέπει να λεχθούν κάποια πράγματα τα οποία δεν λέγονται. Αυτό είναι για να κλείσω το ζήτημα αυτό. Ναι. Και πάμε στο θέμα το ΜΟΕ. Ξέρετε, αδικούμε πρώτιστα τους εαυτούς μας και την αμόχωστο τους παρουσιώτες με το να λέμε στον Ταλά. Ξέρεις, η αμόχωστος τη βάζουμε σε μια ζυγαριά με το αεροδρόμιο της τύπου. Δηλαδή, τι περιμένουμε να κερδίσουμε όταν εμείς ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να είχε να απασχολήσει πολύ πριν βεβαίως τις ενέργειες της τουρκικές. Εκεί υπήρξε και ένα αίσθημα έτσι, ότι τα πράγματα πηγαίναν καλά. Τι μήνυμα στέλνουμε προς στους εαυτούς μας, ότι η αμόχωστος είναι ζήτημα, ένα ζήτημα το οποίο είναι από τα μεγάλα, τα μέγιστα του Κυπριακού, μπαίνει στην ίδια ζυγαριά με τη λειτουργία ενός παράνομου αεροδρομίου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Τατάρ από τη στιγμή που μπαίνει η αμόχωστος σε ένα παζάρι, αυτό το οποίο προφανώς θα κάνει είναι να κεφαλαιοποιήσει την προσφορά μας. Και θα μείνει εκεί η προσφορά για την αεροδρόμια της Τύμπου, την οποία βεβαίως, όπως ξέρετε, αρνείται, ζητώντας και άλλα. Ή τουλάχιστον ζητώντας την κυριαρχική ισότητα. Επομένως, είναι δυνατόν, αυρόχης ποσή, να προχωρούμε σε ένα παζάρι ανατολίτικο, να σου δώσω φύελ, να σου δώσω αεροδρόμιο, να σου δώσω νομιμοποιήσω το αεροδρόμιο της Τύμπου να γίνει ξαφνικά Ερτσάν και περιμένω ότι θα μου δώσεις αντίδωρο. Ξέρεις, αυτή η διαδικασία και όλη αυτή η ιδεολογία του αντίδωρου να κατακυριαρχεί εδώ και 48 χρόνια στην κυπριακή πολιτική πραγματικότητα. Έχουμε δώσει σχεδόν τα πάντα περιμένοντας δώρα και αντίδωρα τα οποία δεν έχουν δοθεί ποτέ. Επομένως, είναι μεγάλο το λάθος να συνδέεται ένα ζήτημα όπως η αμόχωστος με μια προσφορά που ούτως ή άλλως γνωρίζουμε ότι ο Τατάρ θα την αρνηθεί. Και πραγματικά. Ναι, βεβαίως το επιχείρημα είναι ότι. Ναι, το επιχείρημα είναι ότι θα σώσουμε την αμόχωστο εάν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και ότι δεν είναι μόνο η αμόχωστος. Και πώς θα τη σώσει. Είναι και το άνοιγμα των πλοίων με κυπριακή σημαία στα λιμάνια της Τουρκίας είναι όλα αυτά που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο που θα πρέπει να σεβαστεί η Άγκυρα και το μεγάλο επιχείρημα είναι ότι ενδεχομένως ανοίγει ο δρόμος για μια νέα διαπραγμάτευση για τον Κυπριακό. Άλλα 48 χρόνια δηλαδή. Ξέρετε πώς θα σωθεί η αμόχωστος με αυτή την πρόταση εφόσον σου λέει ο ίδιος ο Τατάρ ότι και να μου δώσει. Εγώ ζητώ κυριαρχική ισότητα, ζητώ διοκράτηση. Και εμείς επιμένουμε. Αυτό έχει ως, ξέρεις, την διαπραγμάτευση. Είναι κάτι το οποίο, αυτό τώρα και λόγω και κτήσεων, παρκάρεται αυτή η προσφορά μας στο πλάι από τους Τούρκους και δεν είναι πλέον και το ζήτημα του αεροδρομίου για αυτούς. Είναι τουλάχιστον ως ζήτημα διαπραγματεύσεως. Ναι. Άρα και πώς θα σωθεί το η αμόχωστος
ή όλα αυτά τα οποία έχουμε πει, με το να επιμένουμε σε κάτι το οποίο μας έχουν απορρίψει εκ προημίου. Ζητούν δύο κράτη, ζητούν δύο ισότητα, δύο κυρίαρχα και ισότιμα κράτη. Και εμείς, επαναλαμβάνουμε την ίδια προσφορά την οποία έχουν απορρίψει εκ προημίου. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το οποίο προσφέρουμε για αυτούς είναι λίγο, προχωρούμε και ζητούν και άλλα. Πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω εάν είμαι κατανοητός. Είναι από τα... Ναι, το ερώτημα είναι τι προτείνετε, τι θα μπορούσαμε άλλο να κάνουμε δηλαδή. Δεν ξέρω πραγματικά. Ναι. Ξέρετε, υπάρχει μια τάση. Παρακολουθούμε εδώ τα τελευταία 9 χρόνια την κυβέρνηση Αναστασίας. Έχει κάνει τα άρρητα βήματα στο Κυπριακό. Έχει κάνει όλα τα λάθη που μπορούσαν να γίνουν, τα έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Και μετά, αφού γίνονται αυτά τα λάθη, προχωρούμε σε μια πορεία προς τον κρεμό, ρωτούμαστε εμείς, όποιοι διαφωνούμε, τι πρέπει να κάνουμε. Προφανώς αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε πρώτα είναι να σταματήσουμε αυτή την πορεία προς τον κρεμό. Σταματούμε αυτή την προσέγγιση που θέλει ότι να δώσουμε στην Τουρκία ό,τι ζητήσει, μπας και δεχτεί να ξεκινήσει μια διαδικασία χωρίς ατζέντα ή με την ατζέντα τη δική της. Και σας λέω, 48 χρόνια που δίθεν συζητάμε, τι έχουμε πετύχει πραγματικά. Μάλιστα. Άλλα 48 χρόνια, άλλα 200 χρόνια να λέμε τα ίδια πράγματα έχουν περάσει. Ξέρετε, κάθε έχει 9 κυρίως. Δηλαδή είναι 33 χρόνια. Είμαστε ήδη στο μέσο της δεύτερης γενεάς προσώπου. Ναι. Και λέμε τα ίδια πράγματα. Θα δώσουμε τη Τουρκία και θα κάτσει η Τουρκία να συνομιλήσει, γνωρίζοντας ότι και αν καθίσει διαπραγματεύσεις, αυτό το οποίο θα κάνει θα ζητήσει ακόμα και άλλα. Μάλιστα. Είναι, πραγματικά δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα σας, παρά μόνο να σταματήσουμε αυτή την πορεία του δώσε, να δοθούν τα πάντα στην Τουρκία, να σταματήσουμε σε κάθαρη θέση σας, κύριε Φταθή. Να κάτσουμε σοβαρά να δούμε τι